Κοντά μας και ο Αντώνης Κουμπορδής, προπονητής των Ιωνών Αλίμου. Κότς, ένα σχόλιο για την ίντα ψυχικό. Νομίζω δεν βρέθηκατε σε πολύ καλή μέρα όσον αφορά την παραγωγή φάσεων. Και θεωρώ ότι γενικότερα η ομάδα πλέον θα πρέπει να κοιτάξει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Το σχόλιο σας για το παιχνίδι αυτό. Ναι. Διαφωνώ ως προς το πρώτο ημίχρονο, γιατί δημιουργήσαμε φάση. Είχαμε ίσως 3-4 κλασικές ευκαιρίες, ειδικά και στα πρώτα λεπτά, να σκοράρουμε. Απλά δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε τον γκολ. Θεωρώ ο Πόπς με μία μόνο, το αντίθετα, αν μου πεις για τον Πόπς με μία ευκαιρία που θα το δούμε και στο βίντεο λίγο, αν είναι και offside το goal, γιατί τον είδα τον επιθετικό μπροστά από τους δικούς μας, θα το δούμε και αυτό στο βίντεο. Με μία φάση ουσιαστικά σκόραρε ο Πόπς σε όλο το πρώτο μήκο. Θεωρώ ότι είχαμε καλή παρουσία, δεν είμαστε καλοί στην τελική προσπάθεια. Είχαμε και αμυντικά και επιθετικά, είχαμε ισορροπία. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύσαμε σε κανένα κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί, δηλαδή για 2-3 λεπτά μετά τον γκολ, απλά είχε λίγο παραπάνω κατοχή της μπάλας ο Πόπς, 2-3 λεπτά μετά τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικά, και καλά έκανε και τους αξίζει συγχαρητήρια, γιατί πήγανε οι αντίπαλοι για να πάρουν το αποτέλεσμα για το 1-0, δηλαδή τους αρκούσε το 1-0. Ένα παιχνίδι, ένα δεύτερο ημίχρονο με πολλά φάουλ, με κάρτες, με δύναμη, το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε σε αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού. Και παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε πιο πολύ στη δύναμη και ουσιαστικά χάθηκε εκεί όλο το παιχνίδι. Κότσο, έχετε μια ομάδα που κερδίζετε το σεβασμό, το χειροκρότημα των αντιπάλων, όμως δεν έχετε πάρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και νομίζω ότι αν όχι σε όλα, στα περισσότερα μάτς έχετε αδικήσει τους εαυτούς σας. Θεωρείς ότι παίζει ρόλο η απειρία? Η απειρία έπαιζε ρόλο στην αρχή του πρωταθλήματος, που χάσαμε πολλούς βαθμούς λόγω της συγκέντρωσης και της απειρίας. Το διορθώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πορεία του πρωταθλήματος και αξίζουν στους ποδοσφαιριστές μου πολλά συγχαρητήρια. Παρότι το νεαρό της ηλικίας πήρανε πολλά πράγματα φέτος και τα βγάλανε και μέσα στο γήπεδο και τα αποτελέσματα βγήκανε. Δυστυχώς τα τελευταία παιχνίδια έχουμε και κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμών. Έχουμε 3 ποδοσφαιριστές βασικούς. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια των παιδιών συνεχίζεται με τον ίδιο ζήλο και με την ίδια αυταπάρνηση. Και θεωρώ ότι παρότι τις απουσίες, η εικόνα δεν άλλαξε μες στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα μάτς, ξέρετε, τα τελευταία δύο μάτς είναι ντέρμπι και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες ήταν καλύτερος ο αντίπαλος για να κερδίσανε και τους αξίζει συγχαρητήρια. Αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι τα τελευταία παιχνίδια λόγω απειρίας. Έχει διορθωθεί αυτό. Καλό είναι σε όλες τις ομάδες να εμπιστεύονται τους νέους και όχι να τους βάζουν ίσα ίσα στην εντεκάδα, γιατί πραγματικά είναι αυτοί που έχουν το ταλέντο και το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Να είσαι καλά.